Η ανακοίνωση για την ολοκλήρωση των εργασιών στο φράγμα Κούρης Γεφύρη είναι ό,τι πιο ευχάριστο ακούστηκε αυτή την περίοδο. Με την ολοκλήρωση των εργασιών υπολείπονται ακόμα να μετακινηθούν οι στήλοι της ΔΕΗ που υπάρχουν εκεί και να κατασκευαστούν σε συνεργασία της ΔΕΙΑΧ με την Περιφερειακή Ενότητα Αχείου κάποια δίχτυα για τη διάθεση του νερού. Εμείς ως ΔΕΙΑΧ είμαστε καθόλου έτοιμοι από τη στιγμή που θα έχει νερό το φράγμα στη διάθεσή του. Έχουμε κατασκευάσει τα αρδευτικά δίχτυα εδώ και 2 χρόνια, είναι έτοιμα, όπως επίσης και το ταχυδηληστήριο. Είναι πανέτοιμα. Που σημαίνει ότι από τη στιγμή που το φράγμα γεμίσει με νερό και αλλάξει οι όροι χρήσης του, δηλαδή από αρδευτικούς σκοπούς που έχει κατασκευαστεί να δίνεται και για υδρευτικούς, νομίζω ότι ηχείως για τα επόμενα χρόνια έχει λύσει το πρόβλημα της επάρκειας του νερού και σε συνδυασμό με όλα τα άλλα υδρευτικά έργα τα οποία έχουμε, λειτουργούν και κατασκευάζονται, θα μπορέσουμε να περάσουμε πλέον και στην ποιοτική καλυτέρευση του νερού που θα είναι εποφελία της πόλης της Χίου, του Βροντάδου και του Δήμου Αγίου Μινά, όπου υδροδοτούνται περίπου από το ίδιο σύστημα. Τα ποσοστά του νερού που τις τελευταίες 2 μέρες είχαμε μέσω προβοκτώσεις ανέβηκαν? Ανέβηκαν, ήταν ευχάριστα για μας. Είναι μια ανάσα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αλλάζουμε το σχεδιασμό μας για το υπόλοιπο του 2023, διότι είναι πολλοί οι μήνες που βρίσκονται μπροστά μας και οι επισκέπτες οι οποίοι θα είναι στο νησί μας φανταζόμαστε ότι θα είναι ίδιοι με τα προηγούμενα χρόνια, οπότε πρέπει να είμαστε καθόλου έτοιμοι. Γι' αυτό και συνεδριάσαμε χθες. Θα ανακοινώσουμε τα μέτρα τα οποία πήραμε για την εξοικονόμηση του νερού και αύριο θα έχετε στη διάθεσή σας την απόφασή μας.